Το τελευταίο διάστημα είχαμε δει ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απασχόλησε πάρα πολύ με την βάφτιση του γιού του. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζει. Θεωρείς ότι όλη αυτή η υπερπροβολή, είτε για το προσκλητήριο, είτε και για την επίθεση που κατηγορεί ένας συνάδελφος, δημοσιογράφος, έχει νόημα? Καταρχάς, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που έχει απασχολήσει για τέτοιο είδους ζητήματα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τα μέσα. Εάν όλα αυτά είναι πραγματικότητα, που μάλλον είναι όσο αφορά τον συνάδελφό σας, τον δημοσιογράφο, εντάξει, είναι πάρα πολύ κακή η συμπεριφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται μέσα στο μυαλό του Δημήτρη, τι έχει πάθει. Είναι σαν να τα έχει βάλει με όλους και με όλα ξαφνικά. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Εγώ έχω πολύ καλή εικόνα για τον Δημήτρη. Ένα γλυκό παιδί τον θυμάμαι και ένα γλυκό παιδί τον θυμάμαι και πέρυσι, ας πούμε, που είχα πάει και στην εκπομπή, πότε, πρόπερση.